Πλην υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την προσπάθεια, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης, της Κιβωτού δηλαδή, έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μη πλησιάσετε εις αυτήν. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί πρέπει να υπάρχει απόσταση μεταξύ εμού και του λόγου? Γιατί δεν πρέπει να πλησιάσω την Κιβωτό? Γιατί δεν πρέπει να παραγνωριστώ μαζί του? Και το κυριότερο, εάν τον πλησιάσω παραγνωριζόμενος, χάνοντας δηλαδή την ευλάβεια και τον σεβασμό μου, τότε υπάρχει κίνδυνος να βάλω χέρι στην Κιβωτό της Διαθήκης. Και θυμάστε ότι ο Ουζά, ο οποίος άγγιξε την Διαθήκη, δεν είχε καλό τέλος. Αυτό τι σημαίνει? Απόσταση. Μη βάζεις χέρι στην Κιβωτό και μη προσπαθήσεις να προσαρμόσεις τον Λόγο του Θεού στο καλούπι το δικό σου. Απέναντίας, εάν αποφασίσεις να προσαρμόσεις τον δικό σου τον εαυτό στο καλύπι του Λόγου, τότε θα δεις τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στον εαυτό σου. Γιατί αν οδηγηθείς προς μια τέτοια κατεύθυνση και αποδεχθείς αυτό που σου λέει σήμερα ο Λόγος του Θεού, τότε θα γνωρίσεις την οδόν την οποία πρέπει να βαδίσεις. Και αυτό πώς λέγεται στην αγιοπνευματική ζωή? Οδηγία Πνεύματος Αγίου. Να πώς οδηγείται ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπει ο Θεός διάθεση μετακίνησης. Από στερεότυπες απόψεις και γνώμες, τις οποίες μέχρι τώρα δεν αποχωρίζουμε με κατουδέναν λόγο. Βλέπει διάθεση να ακολουθήσω την Κιβωτό και όχι να προπορεύομαι. Και βλέπει όρεξη και πρόθεση να καλουποθώ εγώ στο καλούπι του Χριστού. Τότε ξαφνικά θα δεις κάποιο δρόμο να ανοίγεται. Αυτό λέγεται οδηγία Θεού. Ή τότε κάτι θα σου πει ο Θεός με ενύπνιο, με όραση, δια Πνεύματος Αγίου, με οποιοδήποτε τρόπο. Και εκεί θα γίνει αυτό το κλικ μέσα στην καρδιά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η απάντηση που έψαχνα. Διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Αυτό γιατί το λέει? Διότι υπάρχουν κίνδυνοι και κρυφές παγίδες σε αυτόν τον δρόμο που δεν τον έχεις ξαναπερπατήσει και άρα μόνον με το φωτισμό του Πνεύματος του Αγίου δεν θα πέσει σε ναρκοπέδιο. Ο Κύριος θα σε φωτίσει, θα σε οδηγήσει ξεκάθαρα, μόνον εάν δεχθείς να ακολουθήσεις την Κιβωτό, να μετακινηθείς από το μέχρι τώρα τρόπο ζωής σου και να προσαρμοστείς εσύ στο καλούπι του Λόγου, γιατί αυτό θα σε μορφώσει κατά Χριστόν. Θα μοιάσεις με αυτόν τον τρόπο στον Χριστό. Και όταν ο Κύριος δει κάποιον που το μοιάζει, τότε τι κάνει? Πάει και του μιλάει. Και τον επισκέπτεται.